Κύριε Χατζημανόλη, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Ο καιρός δεν μας βοηθάει, βέβαια. Δεν ξέρω πώς είναι το κλίμα στα τουριστικά γραφεία εν ώψη την τουριστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το κλίμα είναι έντονης κινητικότητας. Είναι η εποχή που ολοκληρώνονται οι έγκαιρες προκρατήσεις, αυτό που ονομάζουμε early booking, μέχρι τις 11 του μηνός. Εμείς, σαν όμιλο Ζορμπίδη, έχουμε μια πολύ σημαντική γκάμα από προϊόντα, εξαιρετικά, το οποίο θα μου επιτρέψετε να απαριθμίσω. Είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό πρόγραμμα εκδρομών αεροπορικών και οδικών στην κεντρική Ευρώπη, Βιέννη, Πράγα, Βουδαπέστη και Παρίσι. Έχουμε ένα πακέτο, όπως βλέπετε, πάρα πολύ εντυπωσιακών προσφορών για πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε αναχωρήσεις τόσο στις 21 για τα Χριστούγεννα, όσο και στις 27 πάντα Δεκέμβρη για την Πρωτοχρονιά, όσο και αργότερα για τα Θεοφάνεια. Έχουμε δηλαδή τρεις σπουδαίες αναχωρήσεις για το πανέμορφο Μαρόκο. Και έχουμε και μια καινούργια συνεργασία με την πόλη του Σβίλεγκραντ στη Βουλγαρία, όπου ένα καταπληκτικό πεντάστερο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο Merit Grand Mosta, είναι πλέον στην ομάδα των πολύ στενών αποκλειστικών συνεργασιών μας. Θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά, πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ όμορφα νέα ότι έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις. Ο Έλληνας, ωστόσο, δεν είναι του early και του νωρίς, είναι της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω αυτό πόσο πρόβλημα δημιουργεί. Φανεί περίεργο, αλλά αρχίζει ο Έλληνας σε τελευταίο χρονικό διάστημα και αντιλαμβάνεται τις καινούργιες προσφορές, γιατί πραγματικά μέχρι πρότινος πίστευε ότι κάτι κρύβεται πίσω από τις οικονομικές τιμές. Σε εμάς, τον όμιλο Ζορμπίδη, πασχίζουμε να πείσουμε τον επισκέπτη ότι υπάρχει λόγος να έρθει έγκαιρα και έγκυρα να πάρει ένα προϊόν οικονομικό, το οποίο όμως να εκτελεστεί και άψογα. Αυτό ήθελε πολύ προσπάθεια, η οποία είναι μόνιμη και συνεχίζεται. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Άρα οι προσφορές υπάρχουν και μπορεί κάποιος Έλληνας μέσα σε όλη αυτή την κρίση να ονειρεύεται ότι θα κάνει τα Χριστούγεννα του κάπου. Οι προσφορές υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικές, όπως σας είπα, και στην κεντρική Ευρώπη και στη Βαλκανική και στο Μαρόκο. Θεωρώ ότι οι τιμές είναι εξαιρετικές και πρέπει να σπεύσει για να κινηθεί το δυνατό γρηγορότερα στο ταξίδι του.